Ήταν Ιανουάριος του 2016, όταν παρουσία του τότε Υπουργού Υποδομών Χρήστου Σπύρτζη εγκαινιάστηκε με πολλές προσδοκίες ο νέος αεροσταθμός στο αεροδρόμιο Σιτίας. Λίγους μήνες αργότερα ακούγονταν ήδη τα πρώτα σενάρια περί ιδιωτικοποίησης του περιφερειακού αεροδρομίου. Θεωρούμε ότι η οποιαδήποτε συζήτηση θα πρέπει να γίνει με τέτοιους όρους, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία του αεροδρομίου εποφελία της τοπικής κοινωνίας. 6 χρόνια μετά και πάλι τα δημοσιεύματα θέλουν το υπερταμείο να φλερτάρει με την ιδέα της ιδιωτικοποίησης 22 αεροδρομίων, μεταξύ των οποίων και του αεροδρομίου Σιτίας, στα πρότυπα της Fraport. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ήδη έχει ανατεθεί σε συμβουλευτική εταιρεία μελέτη για τα αεροδρόμια, με τις τοπικές αρχές όμως να δηλώνουν άγνοια για τις προθέσεις της κυβέρνησης. Επίσημη ενημέρωση δεν υπάρχει, όπως γνωρίζετε. Κατά χειρούς υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα. Απλώς στη συγκεκριμένη περίοδο έχει οριστικοποιηθεί η εταιρεία η οποία θα αναλάβει την μελέτη αξιοποίησης των 22 συνένα αεροδρομίων που υπολείπουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οδηγίες που έχει λάβει η εταιρεία που προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι να αξιολογήσει ελκυστικά προς τους ιδιώτες επενδυτές μοντέλα που πέραν των άλλων θα προβλέπουν και επιδότηση λειτουργίας. Στόχος είναι να αναπτυχθούν και να εξυγχρονιστούν τα αεροδρόμια, ωστόσο ο μόνος τρόπος η προοπτική ιδιωτικοποίησης να μην σκοντάψει σε αντιρρήσεις ή τυχόν επιφυλάξεις των τοπικών αρχών είναι να προβλέπει την πραγματική αναβάθμιση και αξιοποίηση. Μία από τις πιο σημαντικές προσθήκες σε σχέση πάντα με το αεροδρόμιο της Σιτίας στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Σιτίας είναι ότι ο Δήμος Σιτίας ζητάει να έχει λόγο σαν Δημοτική Αρχή στους όρους μιας ενδεχόμενης παραχώρησης του αεροδρομίου για ιδιωτική εκμετάλλευση. Σε μία τέτοια περίπτωση θα πρέπει να γίνει και ένας προσυμβατικός έλεγχος. Η οποιαδήποτε αξιοποίηση δημιουργεί προοπτικές για τους τόπους που είναι τα αεροδρόμια και ασφαλώς εμείς θα συνενέσουμε σαν τοπική κοινωνία σε οτιδήποτε θα βελτιώσει και θα αξιοποιήσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Όπως υπογραμμίζεται, τα ιδανικά αναπτυξιακά σχέδια θα έβαζαν στο ίδιο πλάνο μαζί με την επένδυση στο αεροδρόμιο Σιτίας, την ολοκλήρωση του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης και την αξιοποίηση του λιμανιού. Αυτό το οποίο ήταν ένα ελάττωμα, το οποίο υπήρχε και ένα μικρό έλλειμμα αναπτυξιακό για την περιοχή, όπου με την δημιουργία του ΒΟΑΚ δίνεται η δυνατότητα να παραμεριστούν όλες αυτές οι αδυναμίες. Αφού δούμε λοιπόν εμείς την οριστικοποίηση της μελέτης, θα τοποθετηθούμε και ανάλογα. Φανταζόμαστε όμως ότι από τη στιγμή που έχει αποφασιστεί να αξιοποιηθεί, θα αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο και θα δοθούν οι δυνατότητες στον οποιοδήποτε επενδυτή μέσα από την χρησιμοποίηση της ίδιας της εγκατάστασης να δημιουργήσει τις προοπτικές εκείνες για την περιοχή που βρίσκεται το κάθε αεροδρόμιο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των μελετητών, η αναβάθμιση και παραχώρηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων, μεταξύ των οποίων και της Σιτίας, θα αυξήσει την επιβατική κίνηση κατά 43% μέχρι το 2030, χωρίς όμως να έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο θα καταγραφούν οι ανωδικοί δείκτες. Ωστόσο, πρόκειται προς το παρόν μόνο για φημολογούμενα σχέδια, χωρίς να υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις, τις οποίες περιμένουν εν αγωνίως και οι τοπικές αρχές στην Κρήτη.